Ο κύριος Γιώργος Πατούλης ως γιατρός πια. Καλημέρα σας κύριε Πατούλη. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και πρωτοστάτε σε εσάς και τους ακροατές σας και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κοιτάξτε, είναι σίγουρο αυτό το οποίο ζούμε έχει άμεση σχέση με μια παθογένεια πολλών ετών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μια μεγάλη, εάν θέλετε, αποχώρηση πολλών γιατρών από τη χώρα, πάνω από 20.000, και μια αδυναμία του να μπορέσουν πλέον οι γιατροί να βρεθούν σε παραμεθόρια νοσοκομεία, τα οποία, όπως είναι κατανοητόν, θα πρέπει παντού να δίδεται η υγεία. Υπό αυτήν την έννοια, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, μετά ιδιαίτερα τον COVID, όπου πράγματι δώσαν μεγάλο αγώνα οι γιατροί, οι Έλληνες γιατροί, και νομίζω έχει αναγνωριστεί από όλη την κοινωνία, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή, μέχρι να υπάρξουν τα κίνητρα και οι πραγματικές προσλήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πως κάποιες περιοχές θα μπορέσουν να έχουν τη δυνατότητα ιατρικού δυναμικού που να προσφέρουν δευτεροβάθμια περίθαλψη με δημόσιο τρόπο. Αυτό προφανώς, όπως είπατε, σε κάποιες περιοχές οι οποίες δημιουργήθηκαν αυτά τα προβλήματα, ήδη υπάρχει μια τέτοια διάθεση του ιατρικού δυναμικού, κάπου αλλού δεν υπάρχει, όχι διάθεση γιατροί. Και υπό αυτή την έννοια βρισκόμαστε σε ένα... Εδώ όμως, σε ένα δύσκολο σημείο τώρα, σε πράγματι. Σε ένα πολύ δύσκολο κομβικό σημείο. Ωραία. Σημείο. Ναι, όμως, εγώ θέλω το εξής, κύριε Πρόεδρε. Εκπροσωπείτε χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, τους ελευθεροεπαγγελματίες ή ιατρούς. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σας, εάν ποτέ θα προτρέπατε τους συναδέλφους σας να κρατούν σε ομοιρία συμπολίτες, λέγοντας πως θα σου κάνω έγγραφη τη συνταγογράφηση και όχι άειλη, τράβα στο νοσοκομείο να στη γράψουν, αλλιώς πλήρωσε τα φάρμακα μόνος σου. Δεν ξέρω, αυτό είναι σωστό? Κοιτάξτε, είναι πραγματικά ότι πρέπει, και σε αυτό θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, θα έλεγα ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ταλαιπωρηθούν πολίτες. Σε καμία περίπτωση, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο σημείο της Ελλάδος, θα πρέπει να έχουν την ίδια δυνατότητα στην πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να έχουν και γιατρούς. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή αυτή η απόφαση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, του κυρίου Θανάση Ξαντάκτυλου, αυτό είναι μια πολύ σκληρή απόφαση. Να με συγχωρείτε, έχει κόντρα με τον Υπουργό, δεν διαφωνώ, ας την έχει. Αλλά δεν μπορεί να γίνονται στην πλάτη των πολιτών η αντιπαράθεση. Εγώ θα έλεγα καταρχάς να πέσουν οι τόνοι, να βρεθούν λύσεις. Πράγματι, υπήρξε μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου και της Ολομέλειας των Πρόεδρων χθες, η οποία ουσιαστικά λέει για αυτό το διήμερο, δηλαδή Παρασκευής κατ' ουσίαν και Δευτέρας, μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο θα γίνει τη Δευτέρα, να μην υπάρχει ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Θα έλεγα ένα σκληρό μέτρο. Είναι ένα μέτρο με την έννοια όπου υπάρχει κατά κάποιον τρόπο να παιδεύει κανείς τους ασθενείς ή τους πολίτες, είναι ένα σκληρό μέτρο. Αυτό είναι, δεν αφορά αμφιβολία. Απ' την άλλη πλευρά, θα πρέπει να βρούμε λύσεις οι οποίες, μέσα από την πίεση η οποία μπορεί να υπάρξει και μέσα από το ενδιαφέρον, να βρεθούν πραγματικές λύσεις οι οποίες να δίνουν τη δυνατότητα της περίθαλψης σε κάθε ασθενή, σε κάθε πολίτη, σε κάθε σημείο της χώρας. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα έλεγα λοιπόν, εν κατακλείδη, θα πρέπει σίγουρα να βρεθούν για το καλοκαίρι αυτό, και έχουν δοθεί πράγματι κάποια κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι και περισσότερα αργότερα, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα σε κανέναν πολίτη. Απ' την άλλη πλευρά, νομίζω ότι πέραν των αποφάσεων, να δούμε και την ανταπόκριση των γιατρών. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η ανταπόκριση των γιατρών πάντα, όταν υπήρχε πρόβλημα στη χώρα, ήταν πάντα θετική. Κανένας πολίτης, όταν θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί η υγεία του, πιστεύω στην πλειοψηφία τουλάχιστον, δεν γύρνα και την πλάτη για να μπορέσει να αποκομίσει το καλύτερο δυνατόν ο πολίτης για την υγεία. Χάρηκα πολύ, κύριε Πατέρου, που τα είπαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.